Διαβεβαίωση του Υπουργού Κωνσταντίνου Ιωάννου προς την Κοινωνική Συμμαχία για το ΓΕΣΥ ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας και του ιδίου προσωπικά είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γενικό Σχέδιο Υγείας όπως έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Η διαβεβαίωση δόθηκε κατά την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με την Κοινωνική Συμμαχία που εκστρατεύει για εφαρμογή του ΓΕΣΥ να απευθύνει έκκληση προς όλους να επιδείξουν υπεύθυνη στάση στη διαδικασία εφαρμογής του ΓΕΣΥ χωρίς πισωγυρίσματα. Να επιδειχθεί ιδέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, κυβέρνηση, τα κόμματα, τα κοινωνικά σύνολα, οι παρόχοι υγείας, έτσι που να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Ο Υπουργός Υγείας κλήθηκε εντωμεταξύ να σχολιάσει πληροφορίες ότι ήδη τουλάχιστον 5 ιδιωτικά νοσηλευτήρια προσανατολίζονται να μην ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Ανταυτού βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, αλλά η πρόθεση της, των ιδιωτικών νοσηλευτήριων είναι να γίνει μια διαβούλευση. Προχωρούμε τη συζήτηση με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας για να ξεκαθαρίσουν πλέον και τα οικονομικά δεδομένα. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων αναφέρει σε ανακοίνωση πως ανησυχεί με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχει ενώπιόν του, καθώς εκτιμά ότι η ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν ή ακόμα και στον τερματισμό της λειτουργίας τους. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων είναι υπέρ του σχεδίου υγείας, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να ενημερωθούμε. Αυτή η ενημέρωση που είχαμε μέχρι σήμερα αποτελεί τουλάχιστον το 10% του συνόλου των πληροφοριών. Αυτά τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, το 10-20%, μας αφήνουν άξιον απορίες ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Η συζήτηση μόλις τώρα άρχισε με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για το θέμα των αμοιβών τους. Έχουμε δώσει κάποια πρώτη ενδεικτική τιμή μονάδας και μετά έχουμε πει ότι θα ακολουθήσει μια περίοδος σκιώδους προϋπολογισμού για τα νοσηλευτήρια που θα μας δίνουν τα στοιχεία των περιστατικών που έχουν κάνει, τι είναι η χρέωση τους. Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε τέλος πως δεν έχει λάβει επιστολή απάντηση από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για το πώς θα πορευθούν οι ιδιώτες γιατροί μετά την απόρριψη των αιτημάτων τους.